στρέφεται τη μία κοινωνική ομάδα κατά της άλλης. Δηλητηριάζεται την κοινωνία με ταξικό μίσος. Μας πάτε πολύ πίσω, κύριε Τσίπρα, σε εποχές διχασμού που τόσο στήχησαν στην πατρίδα μας. Αλλά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δίλημα σήμερα είναι άλλο και είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι η επιλογή ανάμεσα στο χθες του λαϊκισμού, της στασιμότητας και του κομματικού κράτους που εσείς εκπροσωπείτε και στο αύριο της αλήθειας, των δίκαιων και αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που εμείς εκπροσωπούμε και που θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Ναι, μεταρρυθμίσεις που μπορεί να είναι δύσκολες. Μεταρρυθμίσεις με κοινωνική ευθύνη, μεταρρυθμίσεις με εθνικό πρόσημο. Στο τέλος του 2014, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπήρχε κανένα δημοσιονομικό αίτημα πλην της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις και των προώρων εξαρτήσεων. Κατά την άποψή μας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι θα έπρεπε να κάνετε? Χρησιμοποιήστε την πληροφόρηση από το σύστημα Ήλιος για να εξοικονομήσετε πόρους από παράνομα καταβαλλόμενες συντάξεις και οικογενειακά επιδόματα. Γνωρίζετε καλά ότι υπάρχει ακόμα πρόβλημα σε αυτό το πεδίο. Δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως. Εφαρμόστε κανονικά τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις. Προχωρήστε στο συμψηφισμό των οφειλόμενων εισφορών στον ΟΓΑ για τον τελευταίο χρόνο μόνο με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Και εφόσον είναι απαραίτητο, να εξορθολογήσετε και την κρατική επιχορήγηση που δίνεται από τον προορισμό στα ευγενή ταμεία. Αυτές είναι συγκεκριμένες προτάσεις, κύριε Τσίπρα. Ελάτε να τις συζητήσουμε. Και βεβαίως θα μπορούσατε να συντομεύσετε και τις μεταβατικές διατάξεις του 3863, αλλά βεβαίως θα έπρεπε να δώσετε και πραγματικά κίνητρα για την ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης, μια έννοια η οποία προφανώς και σας δημιουργεί απόλυτη αλλεργία. Πρέπει να αναζητηθούν πρόσθετοι πόροι από στοχευμένες περικοπές δαπανών. Και χαίρομαι που και εσείς αναγνωρίσατε σήμερα στην ομιλία σας ότι πράγματι υπάρχει δυνατότητα για ισοδύναμα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην κάλυψη αυτού του κενού χωρίς να κάνουμε πρόσθετες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό το πρόγραμμα. Σας καλώ λοιπόν. Παρακαλώ ησυχία. Κύριε Τσίπρα, σε ένα διάλογο εξπρες που θα καταλήξει σε δέσμευση για την ακύρωση των προγραμματισμένων μισθολογικών αυξήσεων του Δημοσίου. Και σας καλώ λοιπόν να τις πάρετε πίσω αυτές τις αυξήσεις. Δεν σας αρέσουν οι αριθμοί. Βλέπετε, εσείς ενδιαφέρεστε μόνο για τους ανθρώπους. Αλλά οι αριθμοί λένε την πραγματικότητα. Πείσουμε λοιπόν, κύριε Τσίπρα, με ανοιχτά χαρτιά. Ναι, επιμένουμε στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις, διότι είναι ένα δίκαιο και σωστό μέτρο. Α, το ένα είναι βέβαιο. Μάλλον σας ευνηδίασα με την πρωτολογία μου. Είχατε προεξοφλήσει και εσείς ευθυδιαστήκατε από ό,τι βλέπω. Παρακαλώ. Είχατε προεξοφλήσει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κατέθετε καμία πρόταση.